Λοιπόν, πού πιστεύετε ότι μπορεί να είμαστε? Καρούτες στις δοκιμές του αγωνιστικού τμήματος της Toyota. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι δοκιμές κάποιων εργοστασιακών ομάδων και θυμόμαστε ότι σε αυτή τη χώρα γίνονται και αγώνες, εννοούμε αγώνες παγκοσμίου πρωταθλήματος, όπου Ακρόπολης ακούμε και Ακρόπολης δεν έχουμε. Σε μια χρονιά που ήρθαν τα πάνω κάτω και που αν ήμασταν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα μπορούσε να έχουμε αγώνα. Δυστυχώς συνεχίζουμε να ζούμε με υποκατάστατα και αυτά είναι ευτυχώς και οι αγώνες που μπορούμε να βλέπουμε σε εισαγωγικά μέσα από τις δοκιμές των αγωνιστικών ομάδων. Είμαστε στις καρούτες. Αυτός που θα περάσει πίσω μου τώρα είναι ο Elfyn Evans με το Toyota Yaris. Σε μια σειρά δοκιμών εξέλιξης της ομάδας εν ώψη του Ράλι Τουρκίας. Χθες ήταν ο Οζιέ, αύριο θα είναι ο Ροβάνπερα. Τι κάνουν εδώ τα αυτοκίνητα αυτά και οι οδηγοί? Σετάπ αναρτήσεων, κυρίως που είναι και το πιο βασικό, ελαστικά και όλα αυτά με ένα γνώμονα που είναι τι? Οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, υπάρχει ένας προβληματισμός σε όλο τον κόσμο που είναι εδώ, που είναι αρκετός, για το μέλλον, για το μέλλον του αγώνα. Πριν από λίγο, μία κοπέλα η οποία ήταν άσχετη κάπου από τη Λαμία πρέπει να είναι, γύρισε και είπε ότι ευτυχώς και πάλι που ακούμε στα βουνά εξατμίσεις. Λείπει από τον κόσμο το Ακρόπολης, λείπει από πάρα πολλούς και από το εξωτερικό. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πίσω μας θα είναι δοκιμές και πραγματικός αγώνας. Έλεγα λοιπόν, χωρίς το Σαρδάμ, ότι ας ελπίσουμε ότι αυτά που βλέπουμε εδώ κάποια στιγμή να είναι πραγματικός αγώνας και όχι δοκιμές εξέλιξης. Ο Σονούπο.